Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή ταξιδεύοντας στον κόσμο του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και είπαμε σήμερα να πρωτοτυπήσουμε, να πλησιάσουμε λίγο και το κομμάτι του αθλητισμού. Έχουμε κάνει αρκετές αναφορές στο κομμάτι του εφελοντισμού, αλλά δεν έχουμε κάνει μνήμα στον αθλητισμό. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι το κομμάτι του αθλητισμού είναι ένα κομμάτι που σε συνδυασμό με τον αθλητισμό θα μπορούσε να έχει μια μεγάλη εξέλιξη, ο λεγόμενος αθλητικός τουρισμός. Και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την Κυριακή στη Νέα Σμύρνη θα γίνει ο καθιερωμένος πλέον αγώνας δρόμου υπό την αιγίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης. Και καλούμε και προσκαλούμε όλους τους δημότες και φίλους να συμμετάσχουν σε αυτή την υπέροχη δράση του Δήμου. Κοντά μας έχουμε την κυρία Σεμέλη Στασινοπούλου, ενεργή αθλήτρια του Ταϊκβοντό, βοηθό προπονητή στο αθλητικό σωματείο Πυγμή Ψυχικού, και επειδή όπως πάντα λέμε ότι καλούμε ειδικούς για το θέμα που αναπτύσσουμε, το θέμα είναι του Ταϊκβοντό στην Ελλάδα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα, μεγάλη μου τιμή. Μόνο θα είστε κοντά στο μικρόφωνο, γιατί μετά θα παραπονηθούν φίλοι σας, αγαπημένοι. Ότι δεν ακούγομαι, ναι. Θα είναι πρώτη φορά για αυτούς. Και θα μας διαμαρτυρηθούν, όπως ευχαριστούμε και την κυρία Ράνια Πουλοπούλου, ιδιοκτήτρια του αθλητικού σωματείου Πυγμή Ψυχικού, που ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν κατάφερε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων να είναι κοντά μας. Παρ' όλα αυτά, την αγάπη, τα φιλιά μας από εδώ. Με πολύ αγάπη και πολύ δύναμη. Τα καταφέραμε και αν μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό. Φυσικά, εννοείται. Για να καταλάβετε τώρα, έχει γίνει μια προσπάθεια ετών για να σταθεί απέναντί μου. Πέντε τουλάχιστον. Είναι πολύ δύσκολη γυναίκα, πολύ δυναμική, πολύ δραστήρια, πολύ πειθαρχημένη ως και αθλήτρια και τα τελευταία χρόνια ως και προπονήτρια. Τα τελευταία 7 χρόνια τουλάχιστον ως προπονήτρια Ταϊκβοντό και επίσημα με πτυχίο. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πεις πώς εμφανίστηκε το άθλημα στην Ελλάδα. Το άθλημα του Ταϊκβοντό στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1968 με πρωτοβουλία του δασκάλου Σταμάτη Κάση. Κατά κύριο λόγο ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία. Ήταν πρώτη φορά που ήρθε αυτό το άθλημα και στην ουσία γέμισε όλη την Ελλάδα και με πολύ έντονους και γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα. Την γενική εποπτεία του αθλήματος, καθώς και πόσα σωματεία υπάρχουν. Την γενική εποπτεία του αθλήματος την είχε η ΣΕΓΑΣ από το 1979 έως το 1987. Από το 1987 και μετά ιδρύθηκε η ΕΛΟΤ, είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Ταϊκβοντό έως και σήμερα, η οποία συνεργάζεται με τρεις γεωγραφικά χωρισμένες περιφερειακές ενώσεις και 12 επιτροπές που φέρουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του αθλήματός μας. Μάλιστα. Ποιες διακρίσεις έχουμε σαν χώρα γενικότερα που μπορούμε και να περσπανευόμαστε, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια βέβαια αυτά. Ας ξεκινήσουμε όμως οι πρώτες διακρίσεις που συνέβησαν. Σαν οργανωμένες διακρίσεις που ανέλαβε η ΕΛΟΤ, έχει διοργανώσει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία 3 βαλκανικά, 4 ευρωπαϊκά και 2 παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή περισσότερο από 40 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο ασχολούνται με το άθλημα αυτό. Στην Ελλάδα πολύ συγκεκριμένα ο αριθμός των αθλούμενων ξεπερνά τους 80.000, ενώ από αυτούς τουλάχιστον 16.000 αθλητές και αθλήτριες είναι εγγεγραμμένοι στο μητρό της ΕΛΟΤ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Ταϊκβοντό,
και ανήκουν 340 σωματεία στην ΕΛΟΤ. Εγώ να πω, να κάνω μια παρένθεση για να κάνω και ευχάριστη κουβέντα. Από την οικογένειά μου, ο αδελφός μου όταν ήταν σε νεαρή ηλικία είχε ασχοληθεί με το άθλημα και μάλιστα πήγαινε αρκετά καλά, είχε πάρει, θα τα εξηγήσουμε και όλες και αργότερα, πάει με τις ζώνες. Πλέον, γιατί εντάξει, νονοείται, αυτά τα πράγματα αλλάζουν με τα χρόνια, ναι. Πλέον πηγαίνει με ηλικία πάντα, εφήβων, ανίδων, παιδών, κορασίδων, μπορεί να τα πω ανάποδα, ανδρών, γυναικών. Μετά πάει με κατηγορίες σκυλών. Ανάλογα την ηλικία αλλάζουν και οι κατηγορίες. Τα και παλιά έχουμε... τα χρόνια τότε ήταν... Ήταν λίγο όλοι μαζί, ναι, ήταν μόνο άντρες, γυναίκες, ναι. Και πολύ συγκεκριμένα τα κιλά πάντα. Τον γύρισα χρόνια πίσω τον αδελφό μου και χάρηκε ιδιαίτερα που άκουσα ότι θα παρουσιάσουμε το άθλημα. Ήθελα να ρωτήσω, πριν πάμε στις διακρίσεις, να κάνουμε μια παρένθεση. Mm-hmm. Διότι αυτό που είχα πει και στην κυρία Πουλοπούλου στο τηλέφωνο που είχαμε μια τηλεφωνική συνομιλία, ότι αρκετός κόσμος κάτω από τη λέξη πολεμικές τέχνες και πιο συγκεκριμένα για το Taekwondo, θέλω να μας εξηγήσετε, να μου εξηγήσεις και στους ακροατές μας, αν χωρίζεται σε υποκατηγορίες ή σε είδη. Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Πάρα πολύ σωστά, εννοείται πως χωρίζεται. Έχουμε δύο κατηγορίες Taekwondo για αρχή. Είναι το ITF, το International, και το VTF, το World. Το VTF είναι το Ολυμπιακό, το ITF δεν συμμετέχει στους Ολυμπιακούς. Για διάφορους παράγοντες. Το ITF έχει διάφορες κατηγορίες που είναι το σπάθος. Και άλλες τεχνικές. Ναι, καμία σχέση, είναι τελείως διαφορετικοί οι κανόνες του, οι τεχνικές του. Εννοείται πως το ITF έχει το σπάσιμο ξύλων, αναφέρεται ως σκιόπκα. Έχει τα tool που είναι επιθετικές και αμυντικές κινήσεις με φανταστικό αντίπαλο. Και έχει και το αγωνιστικό του που είναι η μάχη του, η ελεύθερη μάχη, που... στην ουσία είναι γροθιές και κλωτσιές σώμα θώρακα και οι γροθιές είναι και στο πρόσωπο, στο ITF. Στο VTF η διαφορά του είναι πέραν το ότι είναι πλέον συμμετέχει στους Ολυμπιακούς, είναι το κυρούγκι και τα πούμψε. Τα πούμψε είναι το ίδιο με το tool που είναι επιθετικές και αμυντικές κινήσεις, εννοείται έχουν διαφορετική μορφολογία σαν επίθεση και άμυνα, χρήσιμα πάντα και τα δύο. Και έχει και το κυρούγκι που είναι το αγωνιστικό του με τους θώρακες και εκεί πέρα απαγορεύονται οι γροθιές στο πρόσωπο, είναι μόνο στο θώρακα και... Τώρα οι κανόνες είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αλλάζει πάρα πολύ με τα χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι το άθλημα δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσεται καθόλου και πάει πάντα με την εποχή, τρέχουν να προλάβουν την εποχή, γι' αυτό και αλλάζουν και τους κανόνες του. Αν δούμε και τα νούμερα όπως χαρακτηριστικά είπες, βλέπω εδώ στις αναφορές περίπου τα 340 σωματεία. Αν αναλογιστούμε πόσος κόσμος ασχολείται και πόσος κόσμος βρίσκεται μέσα σε τόσα αθλητικά σωματεία, μόνο θετικό ακούγεται το νούμερο από το να ήταν κάπου αλλού και πιστεύω πάντα και θα το λέμε από την εκπομπή, ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός αλλά και γενικά ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας και είναι το μότο της εκπομπής μας τα τελευταία 10 χρόνια, ο πολιτισμός μας ενώνει. Και μην ξεχνάμε το γνωστό γνωμικό νους υγιής εν σώματι υγιή, που πλέον δυστυχώς έχουμε προσέξει ότι πολλοί κόσμος έχει αποφασίσει να μην το συμπεριλαμβάνει πλέον στη ζωή του και πολλοί γονείς να μην το συμπεριλαμβάνουν πλέον στη ζωή των παιδιών γιατί έχουν πανελλήνιες. Και έχει γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους και όσο περνάνε τα χρόνια, όπως το βλέπω και εγώ σαν αρκετά νεαρό άτομο πλέον, που δεν απέχω πολύ από τις πανελλήνιες, αλλά είμαι μια τελείως διαφορετική γενιά, δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, τα παιδιά πλέον δεν αθλούνται και είναι πολλοί γονείς που αποφασίζουν να μην αθλούνται τα παιδιά τους για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν στα μαθήματα. Και έχουμε προσέξει, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά, πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες και για διαφορετικούς σκοπούς ο καθένας, ότι κάθε φορά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ότι όσο πιέζεις ένα παιδί και το φτάνεις στα άκρα από πολύ νωρίς, θα το πω πάρα πολύ λαϊκά, κλωτσάει. Δυστυχώς. Πολύ σωστά.
Να κάνουμε μια αναφορά σε διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εννοείται, φυσικά. Στην ουσία η πρώτη δική μας συμμετοχή με μετάλλιο ήταν το 2000 στο Σίδνεϊ, στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ, όπου η χώρα μας δεν έλειψε σε καμία σχεδόν από τις διοργανώσεις αυτές, έτσι εννοείται. Η Ελλάδα συμμετείχε με 3 αθλητές-αθλήτριες και κατάκτησε το μειοχρυσό μετάλλιο με το Μιχάλη Μουρούτσο, καθώς και 2 8ες θέσεις με την Αρετή Αθανασοπούλου και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Ήταν μεγάλη και πολύ δυνατή η συμμετοχή τότε. Για τον κύριο Μουρούτσο ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακόμα και τώρα το επικροτούμε πάρα πολύ έντονα και τον θαυμάζουμε πάρα πολύ για τις αξίες που δείχνει σαν άνθρωπος. Μετά, πιο κάτω, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που σε πάρα πολύ κόσμο είναι και πιο δυνατό και πιο έντονο σαν εικόνα πλέον, που κατακτήσαμε 2 αργυρά μετάλλια, με την Έλλη Μιστακίδου και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι 2 άλλοι συμμετέχοντες αθλητές, ο Μούρτσος ο Μιχάλης που αγωνίστηκε στα 58 κιλά και η Αθανασοπούλου η Αρετή στην κατηγορία των 57 κιλών. Μετά στους 21ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, δηλαδή το 2008, πιο συγκεκριμένα για να είναι και πιο κατανοητό, η Ελλάδα συμμετείχε με 3 αθλητές-αθλήτριες που κατέκτησαν ένα αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο ξανά με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, ενώ συμμετείχαν χωρίς διάκριση η Έλλη Μιστακίδου και η Κυριακή Κούβαρη. Μετά, συνεχίζοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, που είναι εκεί αρκετά πιο έντονη και πιο πρόσφατη για τη μνήμη όλων μας, η χώρα συμμετείχε με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Τι να πούμε, ο ελληνικός αθλητισμός διακρίνεται σε όλα τα αθλήματα και ιδιαίτερα βλέπουμε και στο Ταϊκβοντό και ευχόμαστε και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες να έχουμε μεγάλες διακρίσεις. Μέχρι στιγμής έχουμε τη Φανή Τιτζέλη, η οποία κάνει μια υπερπροσπάθεια. Είναι εξαιρετική αθλήτρια, είναι και απίστευτα μετριόφρον σαν άνθρωπος. Εμείς, τουλάχιστον σαν ψυχοσύνθεση συλλόγου, εκτιμάμε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και ο δάσκαλος της είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους. Πιστεύω που έχω γνωρίσει και εγώ προσωπικά στο γήπεδο, είναι απίστευτος δάσκαλος. Και έχουν ωραίες αξίες και σαν σύλλογος πολύ έντονα. Ήρθε όλο όμως να πούμε ότι είσαι η αφορμή που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο. Όταν κάποια στιγμή είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη Σεμέλη, μου λέει: θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τον αθλητικό σύλλογο Πυγμή Ψυχικού. Ειλικρινά θα σας πω και ζητώ συγγνώμη και από την κυρία Πουλοπούλου, δεν γνώριζα το σωματείο. Είναι και πολλά, είπαμε, είναι 340 σωματεία. Σε ευχαριστώ που με διευκολύνεις. Θα ήθελα λίγο να μας πεις για το σύλλογο, πότε ιδρύθηκε και λίγο την ιστορία του, αλλά επίσης και ως πλέον προπονήτρια, σε τι τμήματα χωρίζεται, από τι ηλικίες, και να έρθουμε μετά και στις προσωπικές διακρίσεις, γιατί ξέρω ότι είσαι πάρα πολλά χρόνια από μικρή ηλικία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 22 χρόνια, είμαι 22 χρόνια στο άθλημα. 22 και τώρα μπαίνω στον 23ο χρόνο του αθλήματος. Θα πω την παλιά φράση, μα δεν φαίνεσαι ούτε καν 18. Αλλά είναι πολύ έντονες οι αναμνήσεις μέσα σε αυτό το άθλημα, μέχρι και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία δεν φεύγουν ποτέ.
Σχετικά τώρα με τον σύλλογο που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, εννοείται, και πάρα πολύ δυνατό και έντονο, ιδρύθηκε το 2016, αλλά για εμάς, για τους παλιούς αθλητές και τη συγκεκριμένη την προπονήτρια, την Ουρανία Πουλοπούλου, το Ουρανία με πάρα πολύ αγάπη εννοείται, την κυρία Ράνια Πουλοπούλου, είναι πάρα πάρα πολλά χρόνια πίσω, είναι μια πολύ παλιά εγώ κολόνια. Εγώ την ήθελα εδώ, διότι αν την ακούγατε, όπως επίσης και η Σεμέλη, έχουν και οι δύο ραδιοφωνικές φωνές, φρέσκες φωνές, τις οποίες και ψάχνουμε ειλικρινά εδώ στο στούντιο. Ιδιαίτερα όμως η κυρία Πουλοπούλου, εάν ερχόταν δεν θα την άφηνα να φύγει. Θα την ψάχναν τα παιδιά της ΕΔΕΑ. Προνόησε, το κατάλαβε από ό,τι φαίνεται, γυναίκα γι' αυτό. Πού θα πάει όμως, κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να την πείσουμε να έρθει. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε πάντως. Ας συνεχίσουμε λίγο για το σύλλογο. Οι παλιότεροι, είπες... Ότι οι παλιοί είναι... Δεν είναι η ιστορία του, δεν ξεκινάει το 2016. Ξεκινάει από πολλά χρόνια πιο πίσω. Είναι πολύ έντονες οι αναμνήσεις. Ήμασταν σύλλογος χωρίς να είμαστε σύλλογος ακόμα. Είμαστε από τότε, είμαστε οι ίδιοι, είμαστε σταθερά και πολύ δυνατά. Τώρα σχετικά με το σωματείο μας, εμάς το δικό μας το σωματείο ασχολείται με το tricking, που είναι στην ουσία πολεμικές τέχνες μαζί με ενόργανη, να το βάλουμε σε αυτό το συνδυασμό. Να σταθούμε λίγο, λίγο να το αναπτύξουμε, γιατί ακούμε ορολογίες που για σένα 22 χρόνια είναι στο αίμα σου, όπως και στη κυρία Πουλοπούλου, αλλά για μας τους κοινούς φοιτητούς είναι ξένη ορολογία και λίγο η τεχνική, όπως πριν έκανες μια μικρή ανάλυση και τι σημαίνει το... Τα πούμε σε, ναι. Ναι, ας εντός εκτός αγώνων, το κάθε είδος διαφορετικά τι... Το κάθε είδος, το κάθε είδος εκεί και μέσα... Πώς για... να επιλέξει ένας γονιός για το παιδί του το ένα είδος ή το άλλο και γιατί, ας πούμε. Γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά καθοδηγούν τους γονείς. Δυστυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι γονείς καθοδηγούν τα παιδιά. Θεωρώ ότι οι γονείς δεν είναι πάντα κατάλληλοι άνθρωποι για να μπορέσουν να κρίνουν αν έχουν το παιδί τους στο κατάλληλο σωματότυπο. Το λέω με όλη την καλή μου διάθεση. Αυτό είναι καλό, να συμβουλευόμαστε πάντα ανθρώπους που γνωρίζουν επί του θέματος και είναι επαγγελματίες. Για επαγγελματίες μιλάω, εννοείται. Πολλές φορές το παιδί το ίδιο μας καθοδηγεί και οι επαγγελματίες γνωρίζουν ποιες είναι οι επιπτώσεις ή όχι στο κάθε κομμάτι του αθλήματος. Τώρα μέσα στο σύλλογο εννοείται ο κάθε δάσκαλος έχει και την ειδικότητά του. Ας πούμε η κυρία Ουρανία Πουλοπούλου είναι στο κυρούγκι κατά κύριο λόγο, που είναι το αγωνιστικό που παίζουν με τους θώρακες. Είναι η ειδικότητά της, βρίσκεται εκεί κατά κύριο λόγο. Εγώ είμαι στο κομμάτι των πούμψε, που είναι οι επιθετικές και αμυντικές κινήσεις με φανταστικό αντίπαλο. Εγώ, η ειδικότητά μου είναι σε αυτό. Βοηθός στο κυρούγκι είναι ο κύριος Νίκος Ριμπόπουλος, που, ο οποίος και ο ίδιος δεν μπορούσε να έρθει σήμερα λόγω του ότι προετοιμαζόμαστε και εμείς για αγώνα σιγά σιγά. Να, ειδήσεις. ναι. Να, βγαίνουν ειδήσεις. Σήμερα ναι, ήταν η δική μου μέρα να μπορέσω να έρθω λόγω του ότι τα παιδιά τους αφήσαμε να ξεκουραστούν στα πούμψε. Στο κομμάτι του τρίκι να έχουμε τον κύριο Μυρίδη Γιώργο, ο οποίος έχουν και δική τους σχολή που είναι στην Ομόνια. Είναι απίστευτος δάσκαλος, ζεν δάσκαλος όπως τον λέω εγώ. Και τα δείχνει όλα τόσο εύκολα, πραγματικά φαίνονται όλα να μοιάζουν τόσο εύκολα. Το tricking στην ουσία τι είναι, αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ενόργανης, ακροβατικά δηλαδή, σε συνδυασμό με πολεμικές τέχνες. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να πούμε που κάνουν οι Κορεάτες είναι οι Tiger στην ουσία, που είναι η επίσημη ομάδα, οι Κορεάτικοι που έχουν για τις επιδείξεις. Άρα είναι... Κορεάτικη τεχνική, μπορούμε να πούμε. Όχι, δεν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Απλά είναι το κομμάτι επιδείξεων. Έχουμε και το κομμάτι των επιδείξεων φυσικά, γιατί άλλο είναι να μάθεις να κάνεις front flip, back flip, κολοτούμπα μπροστά, κολοτούμπα πίσω, είναι αέρια, ρόδα. Άλλο είναι να μάθεις να τα κάνεις αυτά και να σπάς και το ξύλο ταυτόχρονα στον αέρα. Θέλει άλλο ύψος, θέλει άλλη τεχνική, είναι... Το σώμα και εμείς χρησιμοποιούνται τελείως διαφορετικά. Είναι άλλο είδος εκγύμνασης, πολύ συγκεκριμένα.
Εντυπωσιάστηκε εγώ πάντως. Ελπίζω να το κάλυψα όσο καλύτερα μπορούσα, γιατί άλλο να το εξηγείς και άλλο εννοείται να το βλέπεις εκείνη την ώρα. Όταν ξεκινάει ένα παιδί, και μάλλον από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει? Προτείνουμε τις ηλικίες από 3-3,5 ετών και πάνω. Βέβαια αυτό εξαρτάται από τον γονέα πάντα, αλλά εμείς προτείνουμε ότι μπορεί ένα παιδί να εισέλθει στην αίθουσα από 3-3,5 ετών και πάνω. Γκρουπάρονται με ηλικίες τα παιδιά και με ζώνες εννοείται. Τα παιδιά που είναι από 3,5-3 ετών έως και 6 ετών είναι στο ίδιο γκρουπ και έχουν το είδος άσκησης του Ταϊκβοντό σε παιχνιώδη πάντα μορφή. Τα παιδιά έρχονται εκεί πέρα, πολύ λαϊκά να το πούμε, να ξεσκάσουν. Και πάντα μέσα από το παιχνίδι. Δεν επιβάλλουμε ποτέ σε κανένα παιδί να μάθει κάτι. Το μαθαίνει, το σώμα του ακόμα αναπλάθεται, είναι σφουγγάρια. Και ηλικία, ναι. Μάλιστα. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέροντα, θεωρώ και για τους φίλους της εκπομπής, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ανθρώπους του αθλήματος. Εύκολα εδώ πέρα. Εύκολα. Στις άλλες τεχνικές, στα άλλα είδη. Μετά από εκεί και πέρα έχουμε το cheerleading, είναι νέο κομμάτι και στην Ελλάδα γενικά είναι νέο κομμάτι. Όπως οι περισσότεροι μπορούν να το φανταστούν, μιλάμε κυριολεκτικά, cheerleading είναι πώς λέμε στο αμερικάνικο football που βλέπουμε τις κοπέλες να χορεύουν, αυτό είναι το cheerleading. Έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην ενόργανη και θέλει πάρα πολύ καλή ενδυνάμωση. Αλλά είναι ενδιαφέρον, είναι ένα καινούριο κομμάτι και είναι πρωτοπόρο γενικά σε συλλόγους να βρίσκεται όλο αυτό. Εννοείται πάλι έχουμε ειδικό πάνω σε αυτό. Δεν είναι, ο καθένας είναι στον τομέα του κυριολεκτικά, τουλάχιστον στη δική μας τη σχολή. Να κάνω μια επισήμανση. Πού βρίσκεται η σχολή? Γιατί, ωραία τα λέμε. Αλλά πού βρίσκεται η σχολή? Όντως, ισχύει. Τώρα η σχολή, πολύ πιο συγκεκριμένα να το εξηγήσω, γιατί εγώ και να δώσω διεύθυνση λίγοι θα την κρατήσουν. Αλλά η σχολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι στο μετρό της Εθνικής Άμυνας, δίπλα από το Πεντάγωνο ακριβώς, πίσω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νεψυχικού. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό σαν οδηγίες από ότι να έδινα μία διεύθυνση. Είναι κυριολεκτικά εκεί και είναι και πολύ σε πολύ εμφανές σημεία. Θα το κάνω πιο δύσκολο εγώ. Έχουμε μήπως και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας? Βεβαίως. Της κυρίας Πουλοπούλου. Άμα δεν το σηκώσει, μην την παρεξηγήσετε. Κάνει μάθημα η γυναίκα εκείνη την ώρα. Η σχολή έχει τηλέφωνο? Είναι το κινητό της. Για τους ευνόητους λόγους ότι είμαστε διαθέσιμοι όλο το 24ωρο για όποιον άνθρωπο μας χρειαστεί. Γιατί δεν είμαστε μόνο προπονητές, εννοείται. Είμαστε και φίλοι με τα παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά με τα παιδιά και με τους γονείς ό,τι μας χρειαστούν. Πολλοί γονείς έρχονται και μας πλησιάζουν για πιο προσωπικά ζητήματα, νιώθουν την άνεση γιατί θεωρούν ότι μέσα από το άθλημά μας μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους διαφορετικά, πιο άμεσα, πιο έμεσα. Είμαστε όμως μια δικλίδα ασφαλείας για τους γονείς ότι ενώνονται με το παιδί τους περισσότερο και λαμβάνουν και άλλες πληροφορίες. Και χαιρόμαστε εννοείται γι' αυτό. Να πούμε το τηλέφωνο ή δεν επιτρέπεται? Όχι, μπορούμε να το πούμε ελεύθερα. Το τηλέφωνο της κυρίας Ράνιας Πουλοπούλου είναι το 6936-545539. Το έχω μάθει απ' έξω μετά από 17 χρόνια χαρτί. Μαζί της. Εγώ θα κάνω χιούμο. Πάρτε μολύβια χαρτί και ξεκινήστε τώρα να παίρνετε συνέχεια τηλέφωνο. Θα το ξαναπώ όπως το λέμε και στην εργασία μου. Είναι το 6936 54-55-39. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Θα το επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά. Είναι το 69-36-54-55-39. Αθλητικό σωματείο Πυγμή Ψυχικού. Καλέστε για περισσότερες πληροφορίες. Καλέστε για εγγραφές. Τα παιδάκια, τα πιτσούνια, τα μικρά, όπως λέμε εμείς. Είμαστε... Για μικρούς, αλλά και για λίγο μεγαλύτερους. Γιατί όχι, για όλους τους μεγαλύτερους. Μπορούμε για όλες τις ηλικίες. Το άθλημα δεν περιορίζει καμία ηλικία απολύτως. Εντάξει, τα βρέφει λίγο, όπως το πάρει ο καθένας.
Δεν περιορίζει καμία ηλικία. Το άθλημα αυτό είναι διαθέσιμο για όλες τις ηλικίες. Εμείς έχουμε δασκάλους που είναι 9 ντάν, είναι 75 χρονών και είναι απίστευτοι. Είναι απίστευτοι και είναι ενεργεία. Παίζουν κανονικά αγώνες μερικοί. Όχι κυρούγκι, πούμσε. Το κυρούγκι είναι, έχει και αυτό ένα όριο ηλικίας, όπως έχουν και οι ποδοσφαιριστές. Στις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες μετά τα 6 έτη, πώς χωρίζονται τα τμήματα, από μια ηλικία και μετά χωρίζεται σε άντρες γυναίκες ή είναι μεικτά τα τμήματα? Όχι, είναι πάντα μεικτά, γιατί πάντα έχει να μάθει ένας άντρας από μια γυναίκα και μια γυναίκα από έναν άντρα. Οι άντρες συνήθως μαθαίνουν αυτοέλεγχο για να μην δημιουργούνται τραυματισμοί. Γενικά δεν χωρίζονται ποτέ, δεν υπάρχει αυτή η φυλετική διάκριση σε κανένα σωματείο, εννοείται, και επιβάλλεται να μην υπάρχει, γιατί είναι πολεμική τέχνη και έχουν πρόσβαση όλοι να τη μάθουν. Τώρα, το πώς χωρίζονται από θέμα ηλικιακό, ξεκινάμε από τις ηλικίες από 6, από 7 ετών θα έλεγα εγώ και πάνω, γιατί τα 6 ακόμα βρίσκονται με τα juniors που είναι στο τμήμα των 6-7 που έχουμε εμείς. Ναι. Από 7 ετών και πάνω, μετά το πάμε κυρίως ανατμηματικές ηλικίες σχολικές, θα έλεγα. Δηλαδή, μέχρι 6η δημοτικού, 1η γυμνασίου τους βάζουμε μαζί και από τη Δευτέρα γυμνασίου και άνω κάνουν όλοι μαζί. Μέχρι και εγώ που είμαι ακόμα εν ενεργεία αθλήτρια, θα κάνω με ένα παιδί το οποίο είναι Δευτέρα γυμνασίου. Γιατί το παιδί αυτό έχει να μάθει από εμένα και εννοείται έχω και εγώ να μάθω από αυτό το παιδί. Πάντα, σε όλες τις διαδικασίες, εννοείται. Οπότε, αυτά μπαίνουν όλα μαζί. Όταν μιλάμε για το αγωνιστικό, το κυρούγκι, εκεί χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το αγωνιστικό που είναι για τα μικρά, γιατί έχουμε το κυμλίου, που είναι για μικρές ηλικίες έως. Συγγνώμη, θα κάνω λίγο χιούμορ. Εκεί που πάμε να τα βρούμε, μου βγάζει νέες ορολογίες, νέα τμήματα. Δεν μ' αφήνεις να πάρω ανάσα. Συγγνώμη. Το κυρούγκι είναι το αγωνιστικό, είναι οι θώρακες που λέμε εμείς και χωρίζεται σε μικρές ηλικίες. Αυτό που βλέπουμε στους, και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, 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 ακριβώς. Για να καταλαβαίνουμε λίγο να βοηθήσουμε τους. Συγγνώμη. Τα είπα πριν, έπρεπε να κρατάνε μη σημειώσεις. Είναι καινούργια για μας. Εγώ θα πω καταρχήν ότι θα δεσμευτεί η κυρία Πουλοπούλου και εσύ και οι δάσκαλοι, θα ήταν μεγάλη χαρά και άλλη φορά να έρθετε. Να πούμε και πιο ιδιαίτερα πράγματα και αν κάποιοι αθλητές σας θα θέλανε με την άδεια των γονέων, αν είναι ανήλικοι, με κάποια... Σκέφτηκα ήδη κάποια άτομα μικρά που θα ήταν υπέροχα να έρθουν εδώ πέρα. Τώρα, τα μικρά παιδιά δεν το ξέρω αν επιτρέπετε. Αλλά μαζί με τους γονείς τους, μαζί με τους γονείς τους, με την άδεια των γονιών τους. Έχοντας και τις στολές της φορεσιές της σχολής, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο σήμα πάνω στη... Όλοι οι συλλογοί έχουν ένα συγκεκριμένο σήμα πάνω στη στολή τους, ναι. Καθένας εκπροσωπεί και το σύλλογό του όπως και να έχει και όλοι έχουμε το εθνόσημο, οι επίσημοι τουλάχιστον που παίζουν κανονικά αγωνιστικό σε αγώνες και τα λοιπά. Να ακούσουμε και από πρώτο χέρι τους μαθητές σας. Τους μαθητές θα πω για τους μεγάλους, για τους μικρούς, ναι. Λέω να το κρατήσω έκπληξη, όποιος θέλει να μάθει τους μικρούς πρέπει να έρθει στο σύλλογο. Είναι απίστευτη ομάδα όμως τα μικρά παιδιά, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Οι μεγαλύτεροι, θα πάμε από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους, η μεγαλύτερη είναι ο Νίκος Ορυμπόπουλος που πλέον είναι και βοηθός προπονητή και ο ίδιος λόγω ετών στο κυρούγκι. Μετά είμαι εγώ, είσαι μέλη στα Σινοπούλου. Μετά έχουμε τη Σταυρούλα τη Βάμβα. Η οποία θα σας πω, έχω δει ένα βίντεο, παιδιά, ειλικρινά. Δίνει show. Εκτός από ότι κάνει, δίνει show. Κάνει προπόνηση και μετά κάνει και τα σκέρτσα της. Εννοείται, πάντα. Εννοείται. Τι, εγώ είμαι άτομο το οποίο την προπόνησή μου, ναι, μεν σοβαρή, αλλά πάντα με διασκέδαση μέσα. Κάνει κάτι ανάποβες. Όταν διδάσκεις πρέπει να μάθεις να κάνεις τα πάντα εκεί μέσα και να μην φοβάσαι.
Η κυρία Πουλοπούλου έχει το εξής μότο: δεν παθαίνεις τίποτα, σήκω. Για κάποιο λόγο έχει μείνει σε μένα πολλά χρόνια αυτό. Είναι το, με κοιτάει, μπορεί να έχω πέσει. Έλα σε μέλη, δεν έχεις πάθει κάτι. Σήκω, έλα, σήκω. Δεν πειράζει, ξεκαλώ μου βγει και δεν έχω τέτοιο παράπονο, ούτε κανένα τραυματισμό είχα. Δόξα σοι ο Θεός, πήγαν όλα καλά με αυτό το μότο. Και έχει και άλλη ψυχολογία στους αγώνες μέσα. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο δεν αναπτύσσεται απλά σε 2 λεπτά. Έχω τόσο να ρωτήσω, γιατί είναι καινούργια πράγματα και για μένα, αλλά και για τους ακροατές, αλλά γενικά θα πω ότι έχει μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ένα, αυτό κρατώ. 2, έχει συμμετοχή από νεότερες ηλικίες αλλά και μεγαλύτερες, και αυτό είναι το θετικό, η στροφή των νέων στον αθλητισμό γενικότερα και ιδιαίτερα στο Taekwondo. Το επόμενο που έχω να επισημάνω είναι ότι έχει επιλογές, αυτό καταλαβαίνω. Πολύ, πολύ μεγάλες επιλογές και αρκετές επιλογές. Το ότι με την καθοδήγηση των προπονητών βλέπουν τα ταλέντα, φαντάζομαι ότι διακρίνονται τα ταλέντα για το ποιο είδος θα ήταν πιο κατάλληλο σε ποιο παιδί, σε ποιο νέο. Ναι, ναι, και να αρέσει το παιδί πάντα, γιατί έχουμε και 2 είδη αθλητών, είναι ο εργάτης και είναι και το ταλέντο, κακά τα ψέματα. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή αν ήθελα να συνοψίσω κάπου εδώ θα έλεγα και ότι όταν υπάρχει η θέληση, το πείσμα και τα μηνύματα που βγαίνουν είναι πολλαπλά. Είναι πολλαπλά. Είναι πολλαπλά και βαρύθουπα θα έλεγα. Το πρώτο εγώ που θα έχω να πω, μαθαίνετε την ομαδικότητα. Παρόλο που είναι ατομικό άθλημα. Παρόλο που είναι ατομικό άθλημα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Γι' αυτό και ρώτησα αν υπάρχει διαχωρισμός ή όχι. Και το άλλο, μέσα από τον αθλητισμό, επειδή είναι, πάμε στο κομμάτι που είναι ατομικό, είναι η πειθαρχία. Αυτό είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Η πειθαρχία, πρώτον και κατά κύριο λόγο, είναι και θέμα θέλησης. Είναι πραγματικά θέληση το να το μάθεις την πειθαρχία. Δεν είναι απλό ζητούμενο. Είναι ένα πείραμα ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο. Ναι, πάντα. Πείραμα δοκιμαστικό, θα το έλεγα. Ή ένα στοίχημα καλύτερα. Ναι, ναι, ακριβώς. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, αν στη διάρκεια των ετών έχετε κάνει κάποιες παρουσιάσεις σε, είτε στο χώρο σας είτε αλλού, τι εννοώ παρουσιάσεις, στο κομμάτι της, επειδή έχουμε τα τελευταία διάστημα πολλαπλά κρούσματα στο κομμάτι των γυναικών, της ασφάλειας, πώς να το πω. Η αλήθεια είναι πως παρόλο που έχω βρεθεί και εγώ σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, έχει τύχει να είμαι εγώ η ίδια σε επίθεση και η κυρία Πουλοπούλου και μια άλλη προπονήτρια που είχε βγει και στις εφημερίδες γιατί της έσπασε εν τέλει τα χέρια και άμα δεν έκανε άμυνα αυτή η γυναίκα θα είχε καταλήξει στο νοσοκομείο με κατάγματα στο κρανίο, δεν ξέρουμε αν θα επιβίωνε, αλλά ακριβώς επειδή ήταν προπονήτρια αμύνθηκε και έφυγε με κατάγματα μόνο στα χέρια. Δυστυχώς δεν βλέπουμε πολύ μεγάλη προσέλευση γυναικών στα αθλήματα των πολεμικών τεχνών. Και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί εγώ μαθητές και μαθήτριες που είχα, γιατί ήμουνα και στο σύλλογο του Κολονού, της κυρίας Αλεξίας Θεοδωρακοπούλου, στον Πελοπίδα, οι μαθήτριες που είχα εκεί πέρα ενδιαφερόντουσαν όντως πραγματικά να μάθουν άμυνα για τις ίδιες. Αλλά γυναίκες μιλάω από 18 ετών και άνω, δεν έχουμε μεγάλη προσέλευση και δεν αναφέρομαι μόνο στον δικό μας το σύλλογο, αναφέρομαι γενικά στα αθλήματα των πολεμικών τεχνών. Προτιμάνε για κάποιο λόγο κυρίως το γυμναστήριο, χωρίς να θέλω να πω ότι είναι κακό αυτό, απλά δεν έχουν εξοικειωθεί με όλο αυτό το κομμάτι. Επέτρεψέ μου ότι κάποια γυμναστήρια, το ξέρεις καλύτερα από μένα,
έχουν ένα συνδυασμό. Δηλαδή, το dog fight, το step fight, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν συγκρίνονται. Αλλά ένα κομμάτι που είναι η γυμναστική, να το πω έτσι, σαν κατηγορία, και ένα κομμάτι πολεμικών τεχνών. Που μπορεί να μην είναι το ταϊκβοντό, ή να είναι μια άλλη τεχνική, ένα άλλο είδος. Χορός μαζί με κλωτσιές και γροθιές, λακτίσματα και γροθιές. Δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό είμαστε, δηλαδή, ο λόγος που μου κίνησε την περιέργεια και το έκανα θέμα σαν εκπομπή είναι για να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και την περιέργεια για το άθλημα, γιατί υπάρχει και κόσμο που δεν γνωρίζει. Ένας, ο πρώτος είμαι εγώ μπροστά σου, με βλέπεις. Ήδη έχουμε πει πόσα πράγματα μέχρι τώρα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μπορούν να γίνουν μικρές παρουσιάσεις αυτοάμυνας σε πρώτη φάση, και εκεί πάλι μπορεί να τονιστεί ότι μέσα από την εκμάθηση ενός είδους μιας τεχνικής του Taekwondo, ό,τι κάνω λάθος στην ορολογία με διορθώνεις, που θα βοηθούσε περισσότερο στην αυτοπεποίθηση του κάθε ατόμου και στην δυνατότητα μακριά από τον καθένα να μπορέσει τουλάχιστον να αμυνθεί ή να προστατευτεί. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε και το θέμα. Ελπίζω να κινήσουμε την περιέργεια. Εγώ έχω να προτείνω ότι υπάρχουν περιοχές και περιοχές. Εννοείται στην Αθήνα όλοι το κατανοούμε αυτό και στις επαρχίες έξω. Αλλά εννοείται παροτρύνω κάθε γυναίκα να πάει να κάνει μια πολεμική τέχνη. Πλέον έχει καταντήσει να είναι δεδομένο ότι πρέπει να κάνει μια πολεμική τέχνη, να ξέρει μια αυτοάμυνα. Είναι θέμα αυτοπεποίθησης κατά κύριο λόγο και δεν λένε αυτό. Όλοι να γίνουν πρωταθλητές, να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους ως ένα επίπεδο. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θαυμάζω πάρα πολύ την αλλά είναι και η υγεία. Είναι και νέα η εξάσκηση, η προπόνηση. Δεν θέλω να το αναφέρω μόνο σαν εξάσκηση, σαν προπόνηση. Εννοείται αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πάνω κάτω όλοι τα κατανοούμε. Προσπαθώ να το ενισχύσω εγώ, καταλάβεις. Ναι, συμφωνώ. Απλά θέλω να πιάσω ένα άλλο κομμάτι που θεωρώ ότι τρεις προπονήτριες το έχουν περικυκλώσει πάρα πολύ καλά. Η δασκάλα μου, η Ουρανία Πουλοπούλου, η Αλεξία η Θεοδωρακοπούλου που είναι στον κολονό στον ΑΣ Πελοπίδας, η Μαρίνα Δημητροπούλου που είναι απίστευτη αθλήτρια και έχει σύλλογο πλέον στο Πέραμα, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Όλες τους έχουν πλαισιώσει διαφορετικά την αυτοάμυνα και σου λένε ότι ο πρώτος κανόνας είναι η αναγνώριση. Δηλαδή, αναγνωρίζω σε τι κατάσταση βρίσκομαι εκείνη την ώρα και την αποφεύγω. Δεν είναι ότι εγώ που ξέρω πολεμική τέχνη θα πάω να μπλεχτώ σε ένα καυγά ή θα έρθει ο άλλος να με κλέψει και θα πω ναι εντάξει, μαχαίρι, ναι το έχω. Κάνω πρόταση λοιπόν στις δασκάλες σου. Από κοινού, αν δεν καταφέρουν φέτος με τη νέα χρονιά, κάτι διασυλλογικό μαζί και οι τέσσερις κυρίες ή περισσότερες δασκάλες και δάσκαλοι σε ένα μεγάλο event, να το πω έτσι, για την αυτοάμυνα. Αυτό γίνεται όλη την ώρα, το παρέχουμε όλη την ώρα μέσα στους συλλόγους μας, δεν είμαστε η μοναδική πολεμική τέχνη, εννοείται. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Με αφορμή τη σημερινή σου παρουσίαση δράτωμε, ας πούμε, να κάνω την πρόταση αυτή. Είναι και αυτό στο πρόγραμμα να γίνει σύντομα, αρκετά κιόλας σύντομα. Λόγω ότι δυστυχώς τα γεγονότα τρέχουν και είναι και δυσάρεστα και αλλεπάλληλα, γι' αυτό και η σκέψη μου είναι αυτή, πώς, με ποιον τρόπο λίγο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Βέβαια σε όλο αυτό είναι η κοινωνική λειτουργία, είναι οι ψυχολόγοι, είναι και άλλα. Αλλά από τη δικιά σας μεριά αυτό το λιθαράκι που μπορείτε να βάλετε,
προσπαθήσετε να το βάλετε με την έννοια καλέστε, προσκαλέστε. Γι' αυτό και δίνουμε και από εδώ το βήμα για να ξέρετε ότι είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες προτάσεις. Όποια ώρα και στιγμή χρειαστεί, εμείς θα είμαστε εδώ. Θέλω να το μεταφέρεις και στην κυρία Πουλοπούλου αλλά και σε άλλες προπονήτριες. Το στούντιο θα είναι ανοιχτό να αγκαλιάσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Ναι, είναι πολύ βασικό και πάρα πολύ σημαντικό και θεωρούμε πλέον ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάποια στιγμή αυτό, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι στις γυναίκες είναι προσωπικό θέμα διαχείρισης το πώς θα πλησιάσουν. Εμείς που είμαστε γυναίκες προπονήτριες, είμαστε πάντα διαθέσιμες, έχουμε δώσει και το τηλέφωνο της κυρίας Ράνιας, ακόμα και αν περνάνε μια δύσκολη κατάσταση, μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή παραπάνω, το τηλέφωνο είναι πάντα διαθέσιμο, αν μια γυναίκα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, μπορεί να έρθει με απόλυτη εχεμήθεια, δεν χρειάζεται να αναφέρει ακριβώς τα περιστατικά, απλά να έρθει να τη βοηθήσουμε με δύο απλά πράγματα. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω άλλη μια φορά να επαναλάβουμε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο της κυρίας Ράνιας Πουλοπούλου είναι το 6936-545539. Εννοείται, άμα θέλετε και για τις υπόλοιπες περιοχές όπως το Πέραμα και τον Κολωνό, μπορούμε να δώσουμε και τα τηλέφωνα των άλλων δύο προπονήτριών, που είναι πολύ βασικά γιατί είναι και θεωρώ, ας το πω έτσι, δύσκολες περιοχές. Ναι, καταλαβαίνω. Σε κάθε περίπτωση. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ήρθαμε να μιλήσουμε, δηλαδή ειλικρινά, σε άλλο τομέα δεν το έχω συναντήσει, να έχουμε καλέσει εκπρόσωπο από ένα αθλητικό σωματείο και να μιλάμε για άλλα σωματεία. Όχι, εννοείται, προάγουμε όλα τα φιλικά σωματεία. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι διαφορετικές περιοχές. Μιλάμε αυτή τη στιγμή μιλάμε για γυναίκες οι οποίες έχουν ανάγκη. Και όχι, αυτό είναι. Να βρεθούν σε επαφή. Αυτό... Εννοείται. Και είναι μικρός ο χώρος πολύ. Το λέω για πολύ καλό το αναφέρω το. Κάνω μία, μην το λέω για κακό. Απλά με το συναντά συχνά. Γι' αυτό το επισημαίνω. Πάμε με υγιή σκεπτικό, πάντα. Μιλάμε για διαφορετικές περιοχές. Μιλάμε για το νέο ψυχικό, νέο παλαιό ψυχικό και Ελληνορώσων. Από αυτή την περιοχή θεωρώ ότι η κυρία Πουλοπούλου είναι πάρα πολύ καλή και εξαιρετική στη δουλειά της με πτυχίο. Γιατί υπάρχουν συλλογοί που δεν έχουν πτυχίο. Η κυρία Πουλοπούλου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να μεταφέρει σωστές αξίες στους μαθητές και στους συνεργάτες της. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Εγώ αυτό διαπιστώνω και νομίζω και θα συμφωνήσουν και οι ακροατές της εκπομπής. Αν θέλεις να πούμε και άλλα τηλέφωνα, βέβαια. Ναι, θα ήταν κατά προτίμηση καλό. Της κυρίας Μαρίνας Δημητροπούλου που βρίσκεται στο Πέραμα, το τηλέφωνο της είναι το 690-91-22-498. Θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Για την κυρία Μαρίνα Δημητροπούλου που είναι στο Πέραμα είναι... Σε ποιο σωματείο? Είναι δικό του το σωματείο. Προτιμώ να αφήσω τις λεπτομέρειες να τις αναπτύξει. Μάλιστα. Η ίδια. Ωραία, ωραία. Σεβαστό. Είναι το 690-91-22-498. Και για το σωματείο το οποίο βρίσκεται στον Κολωνό, η κυρία Αλεξία Θεοδωρακοπούλου. Ο σύλλογος είναι ο ΑΣΥΓΜΑ Πελοπίδας. Είναι το τηλέφωνο το 694-71-82-84-2. Θα το ξανά αναφέρω. Είναι η κυρία Θεοδωρακοπούλου Αλεξία στον ΑΣΥΓΜΑ Πελοπίδα που είναι στον Κολωνό και το τηλέφωνο είναι το 694-71-82-84-2. Μην εγκαταλείπετε ποτέ, σηκωθείτε ξανά. Πώς το λέει η προπονήτριά σου? Δεν έχεις πάθει τίποτα, σήκω. Δεν έχετε πάθει τίποτα, μπορείτε και ξανασήκω. Σήκω ξανά. Εσύ που κάθεσαι στην καρέκλα, εσύ που νομίζεις ότι δεν μπορείς να σηκωθείς, ναι και νέα, εσύ που νομίζεις ότι έχεις εγκαταλειφθεί από τη ζωή, σήκω. Και fight! Να! Συντζάκ που λέμε και εμείς στα κορεάτικα.
Αυτό με τα κορεάτικα θα το συζητήσουμε, διότι έχω μία επαφή με την ελληνική παροικία στην Κορέα, αλλά και κάποιοι μου έχουν πει να παρουσιάσω εδώ το κορεάτικο σχολείο. Θα είναι απίστευτο, θεωρώ, σαν εκπομπή. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θέλει πολύ διάβασμα όμως. Βέβαια, ναι. Τώρα αποκάλυψα κάτι που... αλλά δεν πειράζει. Δεν ήταν πρόθεση να αποκαλύψω, έτσι μ' αρέσει να κάνω εκπλήξεις τους. Παρόλα αυτά ξέρουν ότι έχουμε περάσει πολύ ωραία τα τελευταία 10 χρόνια. Θα κάνουμε μια αναδρομή των 10 ετών εκπομπών. Θα ξανάρθει κόσμος που έχει περάσει από το στούντιο. Να σκεφτείς ότι σε αυτό το στούντιο έχουν χωρέσει 7 μουσικά όργανα. Η αλήθεια. Εμείς σας κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση όταν θα κάνουμε μια γιορτή, έτσι, κλείνοντας τα 10 χρόνια. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να έρθετε, να μας τιμήσετε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σου. Ήταν χαρά μου που επιτέλους μετά από εδώ πέρα. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Εγώ το γιατί είμαι κύριος, δεν ήθελα να πω πόσα χρόνια. Είναι 5. Κακά τα ψέματα. Έτσι, το ρεκόρ με άλλο άτομο ήταν στα 3. Το ξεπέρασε. Το συνηθίζω να ξεπερνάω. Πάντα. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να ακούσω και προσωπικές διακρίσεις. Ωχ, Παναγία μου. Έχουμε 2 χρόνια λόγω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και δυσκολευτικά με πάρα. Ας πάμε λίγο πίσω, ας πούμε, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια που είσαι στο χώρο, στο άθλημα. Η αλήθεια είναι αυτή, προτιμώ να ξεκινήσω με τις διακρίσεις που είχα σαν γυναίκα από 18 ετών και πάνω, γιατί μετά θα πάμε, είναι πάρα πολλές οι διακρίσεις οι προηγούμενες. Η αλήθεια είναι πως είχα έναν τραυματισμό και έχω χάσει και μια ηλικιακή κατηγορία. Δεν πειράζει. Μπήκα μέσα χωρίς γόνατο και έπαιξα τότε τον τελευταίο μου αγώνα και βγήκα. Καταλάβατε που σας είπα ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς το είπε προπονήτρια. Δεν έχεις πάθει τίποτα, σήκω. Έτσι ακριβώς. Και είναι πολυτάλαντη. Είναι δύσκολο κομμάτι αυτό, δεν θέλει η εκπαίδευση, θέλει η πυγμή που λέει και ο συλλογμός μας, είναι θέμα καθαρά πυγμής. Οι διακρίσεις μου εμένα κατά κύριο λόγο θα αναφέρω το αντρών γυναικών που βρέθηκα από τα 19 και μετά λόγω τραυματισμού. Η αλήθεια είναι ότι δεν άφησα ούτε έναν αγώνα. Σε όλους τους αγώνες μου πήρα μετάλλιο πέραν από έναν αγώνα. Σε όλους μου όμως πήρα από δεύτερη μέχρι και τρίτη θέση. Την πρώτη θέση δυστυχώς σαν γυναίκα δεν έχω καταλήξει να την κατακτήσω ακόμα. Εννοείται είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, ποτέ δεν ξέρουμε. Είσαι γιατί μικρή. Έχουμε και αγώνες μπροστά μας. Είσαι μικρή ακόμη, μπορείς. Παίζω σε 2 εβδομάδες, είπαμε. Καλή επιτυχία. Είναι πρώτη φορά που οι αγώνες θα γίνουν 29 με 30, θα είναι στο Περιστέρι. Θα έχουμε αναρτήσει και αφίσα στον σύλλογό μας. Ελπίζω η αγαπητή κυρία Πουλοπούλου να μας στείλει βελτίο τύπου. Εννοείται. Εννοείται, δεν θα παραλείψει σε καμία περίπτωση. Περιμένουμε εννοείται κόσμο. Επειδή θα συμμετέχουμε σαν και ο σύλλογος. Να μας στείλει την πρόσκληση. Πρόσκληση δεν τη στέλνουμε έτσι. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, μπορείτε να είστε όλοι, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχει σε αγώνες ITF. Είμαι η πρώτη αγωνιζόμενη και μοναδική για τους συγκεκριμένους αγώνες, οπότε περιμένω πάρα πολύ κόσμο να έρθει να με δει και να με υποστηρίξει, γιατί είμαι αθλήτρια που δεν ζητάει ποτέ κόσμο στο γήπεδο. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου. Χορηγός επικοινωνίας, η εκπομπή εδώ, στο Λεό, στο Ζωγράφο. Έχεις αποκτήσει ήδη ένα χορηγό επικοινωνίας.
Είναι χαρά μου, πολύ χαρά μου, μεγάλη. Οπότε σας περιμένουμε να σας δούμε στο γήπεδο του Περιστερίου. Θα βγει και ανάρτηση ανάλογη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε, έχουμε social media και στο Facebook και στο Instagram αλφα-σίγμα πυγμή ψυχικού, Ράνια Πουλοπούλου και SML-ιστα Συνοπούλου. Θα είμαι μαζί με τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου, του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Περιστερίου, διότι από εδώ έχουμε παρουσιάσει τον οργανισμό του πολιτισμού και άφλησης του Δήμου Περιστερίου πολύ πρόσφατα. Χαίρομαι που κάθε κουβέντα μου είναι και αφορμή για να φέρνουμε κάθε κομμάτι των συλλόγων πιο κοντά, ανεξαιρέτως το είδος του συλλόγου. Και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση και με τον Δήμαρχο του Περιστερίου και πατριώτη μας. Είναι ευγενέστατος ο κύριος, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει στο Περιστέρι, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη και τρομερή δουλειά, το έχει αναπτύξει απίστευτα πολύ, πολλά συγχαρητήρια. Για, από εμένα τουλάχιστον που το βλέπω και δεν είμαι στο Περιστέρι καθόλου, η αλήθεια είναι. Η κυρία Πουλοπούλου είναι από το Περιστέρι και γνωρίζει. Και έχουμε βρει και εκείνους γνωστούς με την κυρία Πουλοπούλου, διότι είμαστε χορηγοί σε μια παράσταση εκεί του Δήμου, χορηγοί επικοινωνίας με μεγάλη επιτυχία, με αφορμή τα 100 χρόνια τη μικρασιατική καταστροφή. Πήγε πάρα πολύ καλά και έτσι γνώρισα αρκετό κόσμο από το Περιστέρι. Ξαφνικά, ξέρεις, μετά... Μικρός μου ο κόσμος. Ο Μαρτυριάρης άρχισε να κάνει προτάσεις σε και βρήκαμε κοινούς γνωστούς. Και ετοιμαζόμαστε για τους αγώνες. Ναι, ξεκινάμε αγώνες τώρα. Διακρίσεις, μετάλλια, είπαμε... Μετάλλια, εγώ διακρίσεις πάντα, σε ό,τι αγώνες έχουμε ξεκινήσει, εννοείται από την Ελλάδα, διασυλλογικά, πανελλήνια, πάντα μέσα στα μετάλλια. Έχεις πάει στο εξωτερικό. Έχω πάει στο εξωτερικό, έχω πάει στη Σερβία, έχω πάει στη Βουλγαρία, έχουμε πάει σε πάρα πολλούς αγώνες. Είχαμε τη Σταυρούλα τη Βάμβα, η οποία ήταν αιωνίως, μπορώ να πω, στα μετάλλια. Είναι απίστευτο ταλέντο αυτή η κοπέλα, μακάρι να μην σταματήσει ποτέ. Πάντα ήταν στα μετάλλια, πάντα ήταν από δεύτερη και πρώτη και χρυσό και στα πανελλήνια, πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις, στη σχολικά πρωταθλήματα. Έχει πάει σε όλες τις χώρες που έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό, Βουλγαρία, Σερβία, παντού, και έχει πάρει μετάλλια. Έχει συμμετέχει και στο G1 που είχαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ήταν ο μοναδικός αγώνας που δεν κατάφερε να μπει στα μετάλλια και έπαιζε με τη Μεξικάνα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί στα 49 κιλά και είναι πραγματικά απίστευτη αθλήτρια. Είναι 19 ετών και έχει μόνο χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό, αν θυμάμαι καλά. Έτυχαμε να πετύχουμε αυτόν τον αγώνα, πρώτος αγώνας μαζί της, και να μην καταφέρουμε να περάσουμε στον επόμενο αγώνα. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη και δυνατή εμπειρία για εκείνη. Μετά έχουμε την Εβίτα τη Λεμονή. Ήταν πάντα και θα είναι για πάντα στα μετάλλια. Αυτή τη στιγμή όμως δίνει πανελλήνιες. Είναι καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Πιστεύουμε θα πάει εξαιρετικά. Ελπίζουμε να μην σταματήσει ποτέ. Άλλο ένα μετάλλιο σε άλλο τομέα. Τις ευχόμαστε. Ο Νίκος Ορυμπόπουλος που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά αυτός ο άνθρωπος, έχω να δηλώσω το εξής πράγμα, πετυχαίνει πάντα πρώτο αγώνα τον καλύτερο αθλητή της κατηγορίας που έχει πάει Βαλκανιονίκης, πανευρωπαϊκός. Έχει αυτή την τύχη να το πετύχει. Ναι, ισχύει, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι απίστευτος αθλητής, εγώ τον θαυμάζω πάρα πολύ. Μετά στους πιο μικρούς μας αθλητές έχουμε το Περίκλη, τον Παΐζη, ο οποίος είναι πολύ μικρός και νέος αθλητής. Είναι το επίσημο πρωτάθλημα για τους νέους, το Κιμ Λίου, που έχει πάρει διακρίσεις, έχει μπει στα μετάλλια κανονικά. Και μετά έχουμε τη Βάγια την Κατσικάρου, η οποία πήρε πρώτη φορά, συμμετείχε σε αγώνες Πούμψε, πήρε χρυσό με την πρώτη της προσπάθεια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι σαν σύλλογος γι' αυτό, γιατί ήταν επίσημοι αγώνες παγκοσμίως. Ήταν παγκοσμίως ο αγώνας, ήταν ηλεκτρονική λόγω COVID. Πήγε εξαιρετικά, είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες, πολλές ώρες να κάνουμε προπόνηση, πολλές ώρες να τραβήξουμε το βίντεο, να το στείλουμε. Είναι και άλλο είδος στολής για εμάς. Αλλά έχει και πάρα πολλές διακρίσεις στο κυρούγκι, που είναι αυτό που βλέπουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Γιατί είναι απίστευτη και είναι η ήρεμη δύναμη της ομάδας αυτή η κοπέλα. Κορίτσι μάλλον, γιατί είναι μικρή ακόμα. Συγχαρητήρια στο σύλλογο, σε σένα, στην κυρία Πουλοπούλου και σε όλους τους εκπαιδευτές, προπονητές. Έχουμε πολύ κόσμο από πίσω. Διότι δεν θα πω ότι λέτε δουλειά, κάνετε έργο. Και το έργο λίγο ακούγεται. τώρα που τα λέω μαζεμένα και το έργο ακούγεται λίγο. Είναι κατάθεση ψυχής, θα έλεγα πιο πολύ. Επειδή είχαμε κάνει πριν μέρες μια συζήτηση ότι υπάρχει μια πρόθεση το να πηγαίνετε τα παιδιά και σε κάποια μουσεία ή κάπου διαφορετικά πέρα της σχολής. Είχα κάνει εγώ μια συζήτηση και είχα κάνει μια επίσκεψη στο Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων. Πολύ ωραία μουσείο, απίστευτο. Το οποίο σύντομα πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε από την εκπομπή μας. Και μπορώ να σου πω ότι αξίζει να έρθει σε επαφή μαζί τους, διότι είναι μια και ο χώρος μέσα, αλλά και το προσωπικό στο να έτσι υγιήσει ιδιαίτερα στα παιδιά. Να φανταστείς, πήγα με έναν γνωστό μου και ξαφνικά από το που φαινά έρθει μια κυρία μου, μην θέλετε κάτι να σε εξηγήσω, και βρέθηκε να μας συναγεί στο μουσείο. Ενώ έχεις και τη δυνατότητα, είναι οπτικοακουστικό σε κάποια σημεία και πατώντας κάποια κουμπιά έχεις συνάγηση από μόνος σου. Αλλά ήταν σαν να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο, πραγματικά φτάνοντας μέχρι το σήμερα με τις τόσες διακρίσεις και βλέποντας και τις διακρίσεις και στο άθλημα. Είναι... Οπότε το προτείνω σαν μια άλλη πρόταση της, του σωματείου σας, της πυγμής ψυχικού. Είναι μέσα στα πλάνα να γίνει, αυτό ήταν να γίνει προ-COVID, αλλά δυστυχώς λόγω COVID δεν το καταφέραμε. Είναι μέσα στα πλάνα να γίνει αυτό, αλλά είναι η περίοδος που όλα τα παιδιά τώρα μπαίνουν σε πρόγραμμα. Και να μπουν σε πρόγραμμα οι εγγραφές τους. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στους συλλόγους και τους περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν. Κάνουμε πολλές δραστηριότητες πέραν από τις προπονήσεις και τους αγώνες. Έχω και μια άλλη για μικρότερους φίλους πρόταση. Η οποία είναι? Η οποία ξεκινήσει τον ελληνικό κόσμο στην Πειραιώς. Είναι η Θεή του Ολύμπου. Α, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Την ξενάγηση αυτή, μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Ναι, όντως θα είναι πολύ καλή εμπειρία γι' αυτό. Απλά κλείνουν πάρα πολύ γρήγορα τα εισιτήρια. Το γνωρίζω από προσωπικό κύκλο. Κλείνουν πάρα πολύ γρήγορα τα εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να βρει κάποιος εισιτήρια για τόσα άτομα. Και θέλουμε να είμαστε και σίγουροι για τα άτομα που θα πάνε. Οπότε αναμένουμε για τις επόμενες ανακοινοθέσεις, ημερομηνίες που θα βγάλει. Ξέρω κάποιο μπορεί να μας βοηθήσει. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, θα το συζητήσουμε μετά την εκπομπή αυτό, γιατί το χρειαζόμαστε σαν πληροφορία. Αλλά είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος, ας πούμε, την Κυριακή αυτή, τώρα που μας έρχεται, θα πάμε για paintball. Βεβαίως. Όσο ανοίγει ο καιρός, πάμε και κάνουμε δραστηριότητες εξωτερικές. Θα πάμε για trekking, θα πάμε για ορειβασία, θα πάμε... Υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος είναι... φτιαγμένος, σχεδιασμένος με πίστες, για να μπορέσουν τα παιδιά να μπαίνουν μέσα, να σκαρφαλώνουν στα δέντρα, να κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Δεν θα το έλεγα Survivor, δεν θέλω να ξανακούσω το Survivor. Το μόνο που στο Survivor το θαυμάζω πάρα πολύ, είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο. Κατανοώ καλύτερα από όλους τις συνθήκες πείνας λόγω του αθλήματος, γιατί κατά ψέματα στον πρωταθλητισμό πεινάς. Όταν δεν έχεις το κατάλληλο σωματότυπο που είναι ψηλόλιγνος και πολύ αδύνατος, πεινάς. Κακά τα ψέματα. Γιατί η κυρία Πουλοπούλου αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κάνει και δύο παιδιά, έχει περάσει και σε μία ηλικία, κάποτε έκανε τόσο πολύ δίαιτα που ήταν στα 46 κιλά. Εγώ 46 κιλά δεν θα τα φτάσω ούτε στο όνειρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει πάρα πολύ... Θα σε ψάχνουμε.
Είμαστε και όμως είμαστε το ίδιο σωματότυπο με την κυρία Πουλοπούλου. Φανταστείτε πως ήταν στα 46 κιλά. Ήταν απίστευτη, ήταν γρήγορη, δυναμική. Είναι θέμα χαρακτήρα και γι' αυτό είχε τόσες πολλές διακρίσεις. Θα πω κάτι και θα γελάσεις τώρα. Επειδή έτυχε να το ακούσω. Χαιρετισμού στον Παναγιώτη. Είναι ο γιος της κυρίας Πουλοπούλου. Η αλήθεια είναι αυτή, αυτό το απίστευτο παιδί. Δεν το ξέρω το παιδί, αλλά με το που άκουσα τον Νότο το συμπάθησα ακόμα. Είναι ο ένας ο γιος της κυρίας Πουλοπούλου και του κυρίου Κιτνού. Του κυρίου Κωνσταντίνου είναι άντρας της κυρίας Πουλοπούλου. Απίστευτο ζευγάρι και οι δυο. Έχει δυναμική, είναι δυναμικό χαρακτήρα. Και είχε βγει σαν χαρακτήρας ο ίδιος η κυρία Ράνια. Έχω να το δώσω αυτό. Αυτό το παιδί είναι απίστευτο. Κλωτσάει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και τι να, ό,τι και να πω είναι πάρα πολύ λίγο. Και είναι όλη την ώρα μες στο σύλλογο. Δηλαδή πραγματικά ελάτε να τον δείτε. Είναι η μασκότ της σχολής μας. Ο Παναγιώτης μου, αυτό το παιδί είναι, είναι η μασκότ της σχολής. Είναι πάντα εκεί. Αυτό το παιδί. Δεν τα λέμε για αυτά. Περιμένουμε να δούμε τώρα και το Γιώργο που είναι το άλλο το παιδί που έχει γεννηθεί πρόσφατα, δεν έχει κλείσει έτος ακόμα. Περιμένουμε να δούμε και αυτό τι ανάπτυξη θα έχει. Πιστεύω θα είναι ηρεμή δύναμη αυτό το παιδί. Αλλά ανησυχώ πάρα πολύ. Τι να πω. Μπορώ να μιλάμε μέχρι αύριο γιατί πραγματικά μάθαμε πολλά και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα ξαναμείνω όμως στο μήνυμα που θέλω να περάσουμε. Ρωτήστε και απευθύνομαι προς τις κυρίες και τις δεσποινίδες ακροάτριες. Ρωτήστε, πάρτε τηλέφωνο, επικοινωνήστε και μπορείτε να έχετε μια βοήθεια. Θα ήταν εξαιρετικό έστω να κάνουν μια απλή προσπάθεια επικοινωνίας ή να έρθουν να δούνε. Εννοείται τα πρώτα δύο μαθήματα είναι πάντα δωρεάν, είναι δοκιμαστικά. Γιατί από αυτή την εκπομπή έχουμε μια ευαισθησία στο να περνάμε και κάποια μηνύματα. Θα πω στα χρόνια που προσπαθώ έτσι να πω ότι κάνω ραδιόφωνο. Έχουμε καταφέρει 2-3 φορές να το πετύχουμε και έχουμε λίγο ψηλώσει από αυτό το μικρόφωνο. Μακάρι να γίνουμε η αφορμή και η αιτία, να γίνεις αλλά και εσύ και μέσω του αθλητικού σωματείου πυκμής ψυχικού η αφορμή να βοηθήσουμε συνανθρώπους και κυρίως γυναίκες που πρέπει να προστατέψουν, να αυτοπροστατέψουν, αλλά και, και τους άντρες, γιατί... Όχι, ναι, υπάρχει η βία, θα πρέπει να καταργηθεί σε κάθε μορφή, δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες, εννοείται, υπάρχουν και παιδιά εφηβοί που έχουν τέτοιες ανάγκες. Δυστυχώς το βλέπουμε και σε μικρές ηλικίες, βλέπουμε τελευταίο καιρό τέτοια κρούσματα και είναι ανησυχητικό, γιατί... Εδώ έρχεται και ένα άλλο κομμάτι της, δεν είναι μόνο το κομμάτι της τεχνικής αλλά και της εκπαίδευσης που αυτό έλεγχος θα λέγαμε κατά κύριο λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με συμπληρώνεις. Είναι πολύ σημαντικό γιατί σε ένα βιντεάκι που τραβήξανε πρόσφατα νεαροί και τη νεαρή παιδιά γυμνασίου ή δημοτικού. Ήτανε παιδιά γυμνασίου. Δυστυχώς αυτό το περιστατικό και όχι μόνο και οι δημοτικού ξέρεις, καταλαβαίνεις γιατί μιλώ δεν θέλω να επαναλάβω την είδηση αλλά στενοχωρήθηκε πολλοί κόσμος με την έννοια κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κάνουμε καλά και θα το πω σαν σύνολο, σαν κοινωνία κατά κύριο λόγο πρώτα από το σπίτι και μετά παρά έξω γιατί όπως και να έχει να κάνει, από κάπου ξεκινάνε κάποια ερεθίσματα, δίνονται κάποιες αφορμές. Είτε οι γονείς έχουν παραλείψει να προσέξουν κάποια δραστηριότητα του παιδιού, που δεν είναι κακό, καλό θα είναι πάντα το παιδί να το ακούσουμε, να του δώσουμε πάντα την ευχέρεια να έρθει να μας μιλήσει και να μην το καταδικάσουμε εκείνη την ώρα. Εννοείται να μην το καταδικάσουμε
και να το δουλέψουμε, να βγούμε όλοι μαζί έξω από αυτό. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε ακριβώς τέτοια περιστατικά, είναι η ειδικότητά μας τέτοια περιστατικά, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε πολλά τέτοια περιστατικά, τα οποία χρήζουν πάρα πολύ λεπτή διαχείριση. Και οι γονείς είναι απόλυτα κατανοητών να μην γνωρίζουν πώς γίνεται αυτό. Είμαστε δηλαδή, γι' αυτό εξήγησαμε και από την αρχή, ότι είμαστε διαθέσιμοι να έρθουν οι γονείς να πάρουν δύο συμβουλές από εμάς, έστω και αν έχουν παρατηρήσει κάτι, ώστε να κάνουν το παιδί τους να τους μιλήσει για να βγουν όλοι μαζί από αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ότι οι γονείς πάντα γνωρίζουν τις δραστηριότητες των παιδιών. Δεν μπορώ να καταδικάσω μια οικογένεια για αυτό το κομμάτι. Δεν φταίνε πάντα οι γονείς. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλα ερεθίσματα, πολύ μεγάλα ανοιχτά ερεθίσματα, θα έλεγα πλέον, λόγω των social media. Και όχι μόνο έτσι, πάντα υπήρχαν αυτά, αλλά πλέον είναι out of control, είναι εκτός ελέγχου τελείως όλο αυτό το κομμάτι. Και είναι απόλυτα κατανοητό οι γονείς να μην το δούνε. Εγώ θα σε ευχαριστήσω, θα κλείσουμε κάπου εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σεμέλη. Και στον αθλητικό σωματείο Πυγμής Ψυχικού, την κυρία Ράνια Πουλοπούλου, για την πραγματικά παρουσία της. Εμείς νιώθουμε ότι είναι μαζί μας. Είναι όντως μαζί μας. Κάπου εδώ πλανάτε. Ελπίζω να μας ακούει. Πολλούς χαιρετισμούς. Να είστε όλοι καλά και προσοχή στον δρόμο. Στο κλειστό γυμναστήριο.